Βιώνουμε πολύ καλά την κατάσταση και έχουμε να δηλώσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι αρκετά με τα λόγια δεν παίζουν κανένα ρόλο ούτε οι εξαγγελίες ούτε τα ευχολόγια. Τώρα αυτό που παίζει ρόλο είναι οι πράξεις και η πραγματικότητα είναι φρικτή. Και θα γίνει ακόμα πιο φρικτή αν δεν μας ακούσουν. Αντί για προσλήψεις, η κυβέρνηση μεταφέρει προσωπικό από άλλες μονάδες υγείας και από άλλα τμήματα. Αντί για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στο Αττικό, αντί να έρθουν νέοι αναπνευστήρες, μεταφέρονται αναπνευστήρες από άλλα νοσοκομεία. Κόβουν τις άδειες προσωπικού ευπαθών ομάδων. Προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο, την ίδια ώρα που οι άλλοι λένε ότι έρχονται τεράστια κύματα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να φωνάξει γιατί παίζεται η ζωή του, 7 του μήνα να συμπαρασταθεί και να παλέψει, γιατί η υγεία δεν είναι εμπόρευμα.